Αυτή τη στάση εργασίας την προκηρύξαμε εν ώψη της Πρωτομαγιάς, που έχουμε την απεργία της Πρωτομαγιάς την Παρασκευή, που είναι μέρα δικιά μας, που είναι μέρα που παλεύουμε για το δίκιο μας, που παλεύουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, που παλεύουμε να ξεφορτώσουμε βάρη από τις πλάτη μας που μας φορτώνουν οι κυβερνώντες, η εργοδοσία, αυτό εν πάση περιπτώσει το σύστημα που όπως και να το δει κανείς, σε όποια χώρα και αν πάει και αν έχει ζήσει, σε όποια χώρα και αν έχει μεταναστεύσει, σε εμάς τους εργάτες προσθέτει συνεχώς προβλήματα, μεγαλώνει τα προβλήματα, δημιουργεί αδιέξοδο για μας και για τις οικογένειές μας. Μπορεί να είναι η κατάσταση έτσι. Θέλω να πω 2-3 πράγματα, 2-3 συμπεράσματα που είναι πολύ χρήσιμα για μας και μας ωφελούν. Μπορεί η κατάσταση να είναι έτσι λόγω της πανδημίας. Αλλά βγαίνουν 2-3 συμπεράσματα, συνάδελφοι, που πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας, γιατί είναι χρήσιμα για το πώς θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε και τη δουλειά μας, τους αγώνες που έχουμε και σήμερα και αύριο. Γιατί δεν νομίζω να έχει κανένας αμφιβολία για το τι έρχεται αύριο. Αύριο έρχονται θύελες και απέναντι σε αυτές τις θύελες εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, για να προστατεύσουμε το μεροκάματό μας και τις οικογένειές μας. Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματα? 3 συμπεράσματα βγαίνουν από αυτή την περίοδο. Πρώτον, ότι με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού που μας λένε όλοι κάτσετε σπίτι, αναγκαίο είναι αυτό, προστατευτείτε, ατομική ευθύνη κτλ. Όμως αυτό είναι και το ξεβράκωμα αυτού του συστήματος, είναι το ξεβράκωμα των αδυναμιών που υπάρχουν, των κενών που συνειδητά δημιουργούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας, στα νοσοκομεία, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Είτε με τη ζωή μας, είτε βάζοντας βαθιά στο χέρι της τσέπη μας, για να μπορέσουμε να γιατροπορευτούμε. Αυτή λοιπόν η πανδημία έφερε στην επιφάνεια, όπως φέρνει σε όλες τις πλευρές της ζωής του εργάτη και στο μεροκάματο και στην κοινωνική ασφάλιση κτλ. Ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα εμάς, ούτε αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται. Το δεύτερο πράγμα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι τώρα με αφορμή τον κορονοϊό, την πανδημία, βρίσκουν ευκαιρία οι κυβερνώντες και η εργοδοσία για να περάσουν νέα αντεργατικά μέτρα που θα χειροτερεύσουν και τη δουλειά, τους όρους δουλειάς και τους όρους συνταξιοδότησης και την κοινωνική ασφάλιση και όλα. Το καταλαβαίνουμε αυτό ή δεν το καταλαβαίνουμε? Το κουβεντιάζει όλος ο κόσμος, ο εργατόκοσμος, ότι την επόμενη μέρα της πανδημίας, από τώρα έχουν ξεκινήσει, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα για εμάς τους εργάτες. Και αυτό ποιος το αποδεικνύει, τι το αποδεικνύει? Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν ψηφίσει, που λένε τι? Ότι δίνουν το δικαίωμα στον εργοδότη να κόβει και να ράβει όπως θέλει τα πράγματα. Να δουλεύουμε μισής μέρες, να παίρνουμε μισό μισθό, μισό μεροκάματο, μισή ασφάλιση. Και όλα αυτά η επιδίωξή τους ήρθανε για να μείνουν, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό σήμερα, με αυτή τη μέρα πανελλαδικής δράσης, με στάσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική και όχι μόνο από εμάς τους οικοδόμους, αλλά και από άλλους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους, τι απαιτούμε και διεκδικούμε? Να καταργηθούν αυτά τα αντεργατικά μέτρα της πράξης, των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, που θα τα βρούμε μπροστά μας. Μπορεί εδώ να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για την εργοδοσία, γιατί υπάρχει συνδικάτο, υπάρχει ομοσπονδία που βάζει εμπόδια, υπάρχουν οικοδόμοι που ξέρουν καλά τι σημαίνουν αγώνες και είναι δίπλα στο συνδικάτο τους και στην ομοσπονδία τους. Αλλά να είστε σίγουροι, συνάδελφοι, ότι αυτοί αυτό θα επιδιώξουν από τώρα και την επόμενη μέρα. Και το τρίτο συμπέρασμα που βγαίνει και είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό για μας, είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες που η εργοδοσία επιτίθεται, που η εργοδοσία κάνει τα σχέδιά για να μας κάνει πιο μαύρες τις μέρες, ποιο είναι το αποκούμπι μας, ποια είναι η ασπίδα μας, ποιο είναι το δίκτυ προστασίας για εμάς τους εργάτες, να ξεκοβόμαστε ο καθένας μονάχος του και να παλεύει να βρει το δίκιο του, ή όλοι μαζί σαν μια γροθιά δίπλα στην ομοσπονδία μας, δίπλα στο συνδικάτο μας, να παλεύουμε για το δίκιο μας, να διεκδικούμε τα αιτήματά μας, αυτά που
Εμείς καθορίζουμε μεταξύ μας με βάση τα προβλήματα που έχουμε. Η απάντηση είναι ότι δίπλα στην ομοσπονδία μας, δίπλα στον αγώνα. Και συνάδελφοι, εδώ είναι ένα σημαντικό. Με αυτόν τον αγώνα καταφέραμε τις προηγούμενες μέρες, ξέρετε, βγήκε μια απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας. Όχι επειδή είναι, πώς να το πω, μοιράζουν λεφτά στους εργάτες, αλλά επειδή πιέστηκαν από τη δική μας παρουσία, τη δική μας κινητοποίηση κτλ. Και τι πετύχαμε? Πετύχαμε να μπορούν να πάρουν 800 ευρώ επίδομα οι οικοδόμοι που έχουν πάρει το δωρόσιμο τούτη την περίοδο και δεν έχουν πει ταμείο ανεργίας. Δηλαδή οι άνθρωποι σαν εσάς. Να πάρουν... Αυτό είναι ένα μεγάλο, ένα αποτέλεσμα του δικού μας αγώνα. Γιατί αν μέναμε σε αυτά που έλεγε ο Σταϊκούρας, ο Άδωνης και ο Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, ένα πολύ μικρό ποσοστό των συναδέλφων θα δικαιούταν αυτό το 800. Και τι μας δείχνει αυτό, συνάδελφοι? Ότι μόνο με το δικό μας, δεν πρόκειται να μας λυπηθεί κανένας. Μόνο με το δικό μας αγώνα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, και αυτά τα αποτελέσματα, για χάρη των οικογενειών μας, πρέπει να παλέψουμε από τώρα και την επόμενη μέρα. Και όταν λέω ότι δεν μας χαρίζει κανένας, το εννοώ. Οι κυβερνήσεις, η εργοδοσία πιέζονται. Όταν τους πιέζουμε δίνουν. Αλλιώς δεν έχουμε βάλει το χέρι στη τσέπη. Δεν είναι ανοιχτοχέριδες, δεν είναι κουβαρντάδες. Αυτοί οι κυβερνήτες, η κυβέρνηση μοιράζει λεφτά στους λίγους, όχι στους εργάτες. Το μεγάλο πακέτο, το μεγάλο φαγοπότι και αυτή την περίοδο είναι για τις επιχειρήσεις. Δεν έχετε ακούσει τι λένε στις τηλεοράσεις? Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η επιχείρηση αυτή θα πάρει αυτά, η επιχείρηση αυτό, προνόμιο έτσι και αλλιώς. Για τους εργάτες, οι εργάτες δεν έχουν προβλήματα, έχουν προβλήματα και τσακίζονται μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ανάγκη τον αγώνα. Και θα τιμήσουμε την εργατική Πρωτομαγιά μεθαύριο την Παρασκευή, την απεργία μας, τη μέρα τη δικιά μας, με συμβολικές κινητοποιήσεις που θα κάνουμε. Και εδώ δείτε, για να καταλάβετε, και τελειώνω με αυτό. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει τα ηλίκια και να πουλήσει τσαμπουκά στα σωματεία, στα συνδικάτα που παλεύουν για το δίκαιο των εργατών. Δηλαδή να πουλήσει τσαμπουκά στους εργάτες. Και την ίδια ώρα τους κλινικάρχες και τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά που μακελεύεται ο κόσμος, όπως είναι εδώ δίπλα στο Περιστέρι, που πεθαίνει ο κόσμος γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κτλ. Τους αφήνει ασύλλοδους για την κονόμα. Και αποφάσισε, λέει, εν ώψη της Πρωτομαγιάς, να μας στείλει φυρμάνι, και στέλνει φυρμάνι ότι λίγο πολύ απαγορεύεται. Η συνδικαλιστική δράση και οι αγώνες των εργαζομένων για τη ζωή τους, για τα δικαιώματά τους, δεν μπορούν να μπουν στο γύψο. Κι ούτε πρόκειται να μπουν στο γύψο. Κίνδυνος δεν είναι τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι που θα κάνουν μια εκδήλωση συμβολική για να τιμήσουν τους αγώνες της εργατικής τάξης, τους νεκρούς που έχουμε για να έχουμε αυτά τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Κίνδυνος είναι η πολιτική των κυβερνήσεων που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Κίνδυνος είναι το ίδιο το σύστημα, ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο ιός που τρώει την υγεία, καταστρέφει την υγεία και τη ζωή εμάς των εργαζομένων. Και με τον αγώνα μας, λέω, επειδή η αυριανή μέρα τελειώνω, πρέπει να είμαστε δυνατοί, πρέπει να είμαστε δίπλα στο συνδικάτο, να στηρίξουμε το συνδικάτο μας με όλους τους τρόπους, με την παρουσία μας, οργανωτικά, οικονομικά, τα πάντα. Δεν είναι πρόβλημα να γραφτούμε στο συνδικάτο. Κανένας δεν πρέπει να είναι απ' έξω από την οργάνωση. Γιατί αν είναι απ' έξω από την οργάνωση και τον αγώνα, συμβαίνει αυτό που λέει η λαϊκή η παροιμία, ότι αυτός που είναι απ' έξω τον τρώει ο λύκος. Και ο λύκος εδώ πέρα είναι αυτοί που είναι πάνω από το σβέρκο μας, αυτοί που κάνουν τους κυβερνήτες και θυμούνται τώρα και λένε τους γιατρούς οι ήρωες, ενώ πριν μερικά χρόνια τους απέλυαν, αφήνανε τα νοσοκομεία χωρίς κρεβάτια, χωρίς προσωπικό. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Θα το ανεχτούμε αυτό, συνάδελφοι? Μπορούμε να το ανεχτούμε? Τι λέτε εσείς? Δεν πρέπει να το ανεχτούμε. Και πρέπει να παλέψουμε για όλα. Την Παρασκευή έχουμε την Πρωτομαγιά και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε, και για να
διεκδικήσουμε να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στα μεροκάματα, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή τη βαρβαρότητα. Δεν μπορούμε να ακούμε όλους τους άλλους, τους κυβερνώντες, να μας λένε ότι είναι ατομική ευθύνη το ένα, ατομική ευθύνη το άλλο. Η φτώχεια όμως δεν είναι ατομική ευθύνη. Η ανεργία δεν είναι ατομική ευθύνη. Τα χαμηλά μεροκάματα δεν είναι ατομική ευθύνη. Είναι συνειδητή επιλογή των κυβερνώντων και της εργοδοσίας. Και αυτή πρέπει να την πολεμήσουμε, αυτή την επιλογή, με όλους τους τρόπους. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί και δίπλα στο συνδικάτο και στην Ομοσπονδία. Ευχαριστώ.